χωρίς νικητή έλεξε το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στην ΑΕ, καθώς Αλμυρός και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο του Γαζίου. Ήταν το παιχνίδι που μαγνήτησε τα βλέμματα, ενώ η ισόπαλα ήταν και τα άλλα δύο μάτς της ημέρας. Ο Εργοτέλης υποχρεώθηκε σε εντός έδρας ισοπαλία με το Μοχό με 2-2, ενώ με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μινωική μοίρες. Στο Γάζι, ο Αλμυρός απείλησε πρώτο στο 10ο λεπτό, με τον Γκογκόση να αποκρούει το σου του Παντερή. Στο 17 όμως, ο Παντερής ήταν αυτός που δημιούργησε και ο πλάδας με κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και βρήκε γρήγορα τον γκολ της απάντησης, με τον Δάσκο να σημειώνει το 1-1 με προσπάθεια εντός περιοχής. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλή στιγμή και στο 55 με τον Μπάμπη, ενώ και στο 67 χρειάστηκε η επέμβαση του Γαλανάκη στην προσπάθεια του Κατσαβούνη. Ο τερματοφύλακας του Αλμύρου είχε μια εντυπωσιακή απόκρουση και σε ανάποδο ψαλί του Καστελιανάκη, με το 1-1 να μένει ως το τέλος. Θεωρώ ότι είναι αδίκιο αποτέλεσμα από δύο εξαιρετικές ομάδες, θα έλεγα σήμερα. Νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα ποιοτική, με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και από τον Αλμύρο και από εμάς. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πόντος όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι απέναντι σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι ο Αλμύρος. Θέλω και εγώ από τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Αλμυρίου για τη φιλοξενία και ιδιαίτερα τον Δημήτρη τον Κόκκινο. Θεωρώ ότι είναι για μένα ένας πάνω απ' όλα εξαιρετικός άνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι διαφήμιση για το τοπικό ποδόσφαιρο να γίνονται τόσα ωραία μάτς με αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ το τελικό αποτέλεσμα απόλυτα δίκαιο. Αλλά αυτά που αρέσει πιο πολύ είναι το σωστό και το ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιξε και η ομάδα της ΑΕΚ και εμείς που παίζαμε με αρκετές φάσεις που ευχαριστήθηκε ο φίλαθλος κόσμος. Και πρέπει να κοιτάξουμε πάνω από όλα αυτό να παίζουν όλες οι ομάδες καλό και σωστό ποδόσφαιρο. Χωρίς βομολογίες, χωρίς οτιδήποτε προκαλεί την οποιαδήποτε ένταση. Συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ, καλή συνέχεια και καλή συνέχεια στο φίλο με τον Άγγελο.